πήρα. Πήγα, μίλησα με τον ταξιάρχο εκεί και μου λέει: κατεβαίνουμε για να κάνουμε έρευνες σε σπίτια. Λέω: ο κόσμος εδώ πέρα, ναι, εδώ ο κόσμος δεν πρόκειται να σας αφήσει. Και όταν θέλει να κάνετε μια έρευνα στα σπίτια, θα έρθετε με το δικαστικό, θα έρθετε με αυτό που πρέπει, με έναν άνθρωπο, δύο, και να τελειώνει η ιστορία. Δεν θα έρθετε με όλο τον στρατό. Δεν θα έρθετε με στρατό εδώ πέρα. Σταματήστε! Να ακούσουμε τι είπε, να ακούσουμε τι είπε. Με στρατό δεν θα δείτε, γιατί θα σας αγγίξει καφωνικό. Αυτό το σήμα. Έτσι. Με στρατό, λέω, πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα. Έωρισε. Φυσικά, ναι, πρέπει να κάνουμε μία. Πάρε τον πρόεδρο της Αγγελίας Εφετών αυτή τη στιγμή. Πάρ' τον και πες τον εδώ πέρα, θα σκοτωθεί κόσμος. Άμα το θέλει, πάρ' τον, ρε Βασίλη. Εντάξει. Άντε ρε, κάτσε ακούστηκα. Σας. Εθνικοί προδότες είστε, ρε! Λουμπάσταρδα, να σας πάνε τα κεφάλια. Γαμιούλια! Φύγε. Τι θα κάνω, ρε. Είναι όλες οι υπηρεσίες. Είναι τέτοια. Να φύγει η καταστολή! Χρυσά φυλάτα!
πέντε και μετά σημαίνει να έτσι. Μην το δω. Ούτε μην το δω. Α, βγάζει εμένα, βγάζει εμένα. Ήρθαμε κανονικά στο σχολείο σήμερα στις 8 και 4 και μας ενημέρωσαν ότι κατεβαίνουν 3 δημιουργίες ΜΑΤ και πόσο σημαντικά για να πάρουν τους καθηγητές, να πάρουν ανθρώπους μέσα από το χωριό. Κατευθείαν ήρθε επιστολή από το Υπουργείο να μπουν όλα τα παιδιά μέσα, μέσα στο σχολείο, προκειμένου να προστατευτούν. Μπήκαμε όλοι μέσα, τα ΜΑΤ ήταν πάνω στο Lidl και ξαφνικά ακούμε σαν πυροβολισμούς και να έρχονται αέρια προς τα εμάς, προς το σχολείο, γιατί ο αέρας είναι προς τα εδώ. Όλοι, να γίνεται ένας πανικός, όλοι να προσπαθούμε να πούμε μέσα στο σχολείο που είχαμε μόνο μια αίθουσα. Τρέχουμε όλοι μέσα στις αίθουσες. Τα παράθυρα έπαζαν από παντού, μπήκανε μέσα τα δακρυγόνα. Μία μαθήτρια έπαθε κρίση πανικού, έχασε τις αισθήσεις, έπεσε κάτω. Τώρα είναι δίπλα ο γιατρός από το αγροτικό μαζί με υποστήριξη οξυγόνου, είναι καλύτερα. Και μία άλλη μαθήτρια επίσης δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Τα ΜΑΤ είναι έξω από το σχολείο αυτή τη στιγμή. Πέταξαν δακρυγόνο μέσα στο σχολείο μπροστά στους καθηγητές. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Κοντά όλοι να σκάσουμε στο σχολείο, δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Αυτή τη στιγμή να παίξω.